Ο κύριος Νικόλας Χαραλάμπους, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, μας έχει σπουδαία νέα, μας μιλάει για την έλευση των υδατοδρομείων και των υδροπλάνων στη χώρα μας μέσα στο 2023. Έχουμε ακούσει για κατασκευασμένα υδατοδρόμια, δηλαδή τις υποδομές που θα βοηθήσουν στη λειτουργία των υδροπλάνων σε περιοχές όπως Τίνο, Πάτμο, Σύφνο, αλλά και άλλες που έχει αναλάβει πρόσφατα η Hellenic Seaplanes, όπως αυτό της Καλαμάτας, αλλά και αυτά της Λέσβου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χαραλάμπου, σε τι στάδιο βρίσκονται τα υδατοδρόμια της εταιρείας σας και πότε θα ξεκινήσουν να γίνονται οι πρώτες πιλωτικές πτήσεις. Πολύ σωστά ακούσατε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την αδειοδότηση για την κατασκευή δεκάδων υδατοδρομίων, εκ των οποίων αυτά που αναφέρατε. Παράλληλα, αναφέρω τόσο και την ομάδα των υδατοδρομίων στις Σποράδες, Σκόπελο, Αλόνισο, στην Σκύρο. Αρκετά υδατοδρόμια επίσης που γίνονται περί τα 10, αν δεν κάνω λάθος, στην Πελοπόννησο. Επίσης, τα 22 υδατοδρόμια του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία αδειοδοτούνται αυτή την περίοδο με την συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκου. Και παράλληλα έχουμε στην Κρήτη, στην Καλαμάτα, πολύ σωστά το τελευταίο που είχε ανακοινωθεί, έχουμε τις Κυλλήνες τώρα που γίνεται η διαγωνιστική διαδικασία και έχουμε ακόμα σε αναμονή πέραν των 20-30 υδατοδρομίων που θα ξεκινήσει η διαδικασία τους άμεσα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η ορίμανση των υδατοδρομίων είναι σε διάφορα στάδια, δηλαδή κάποια είναι σε φάση αδειοδότησης, κάποια είναι σε φάση κατασκευής και κάποια είναι ήδη έτοιμα να ξεκινήσουν πτήσεις. Πείτε μας για τα υδάτινα πεδία, μία άλλη ευέλικτη λύση που βοηθάει στην εξυπηρέτηση των υδροπλάνων στα λιμάνια και θα ήθελα να ρωτήσω αν όντως μπορούν να επισπεύσουν την έλευση των υδροπλάνων στη χώρα μας. Τα υδάτινα πεδία είναι μία διαδικασία η οποία είναι εύκολη να γίνει. Εντός 2 μηνών μπορεί να διαδοτηθεί ένα υδάτινο πεδίο, το οποίο δεν χρειάζεται καταρχήν οποιασδήποτε χερσαίες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην αδειοδότηση και στην υλοποίηση. Είναι σημεία τα οποία μπορούν τα υδροπλάνα να προσεγγίσουν, να κατεβάσουν κόσμο και να επιβιβαστεί κάποιο άτομο ή κάποια προϊόντα που μπορούν να μεταφερθούν από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Το θέμα των υδάτινων πεδίων είναι μια προσθήκη τελευταία που έχει προσθεθεί στο νόμο, έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε κατά βάση σε όλη την Ελλάδα σε πιο άμεσους χρόνους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμο και για μας το δίκτυο αλλά και η επιχειρησιακή δραστηριότητα των υδροπλάνων. Ας περάσουμε στα υδροπλάνα. Έχουμε αντιληφθεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προτερήματα που υπάρχουν σε σχέση με τα άλλα μεταφορικά μέσα. Μπορούν να θεωρηθούν και οικολογικά, μπορούν δηλαδή να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα υδροπλάνα όντως έχουν αρκετά μεγάλες δυνατότητες, μπορούν να μετακινήσουν και να προσεγγίσουν σημεία τα οποία δεν έχουν ένα αέρια διασύνδεση μέχρι σήμερα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι ο χρόνος, εάν τον συγκρίνουμε με τα κρουαζιερόπλοια και τα πλοία της τακτογραμμής, είναι πολλαπλάσια λιγότερος από ότι να γίνει το ταξίδι με οποιοδήποτε άλλο συμβατικό μέσο. Σίγουρα έχετε δει ή έχετε μπει σε κάποιο αεροπλάνο σε κάποια φάση της ζωής σας και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμιά περιβαλλοντική επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον και δεν έχει καταρχήν επίπτωση στην μεταφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταφορές. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος έλικας μέσα στο νερό, δεν υπάρχει εξάτμιση μέσα στο νερό, οπότε όλες οι εφαρμογές των υδροπλάνων είναι πολύ πιο φιλικές από οποιασδήποτε άλλες μεταφορές. Είναι πιο ασφαλές από τα συμβατικά αεροσκάφη, γιατί όταν έχει ένα πρόβλημα ένα αεροσκάφος, το πρώτο πράγμα που ψάχνει είναι να βρει τρόπο
και χώρο να προσγειωθεί. Στην περίπτωση του υδροπλάνου, πέραν το ότι η διαμόρφωση των πτεριγείων του είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα κανονικό αεροσκάφος, δηλαδή μπορεί να ανεμοπτερήσει κιόλας, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει και να προσγειωθεί ή προσαλασσωθεί σε κάποιο υδάτινο πεδίο, σε μια λίμνη, στη θάλασσα, το οποίο είναι παντού και δεν υπάρχουν περιορισμοί. Κύριε Χαραλά, πώς υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο κλάδο των υδατοδρομείων και των υδροπλάνων? Γιατί κάποιος να επενδύσει σε ένα υδατοδρόμιο? Σε γενικές γραμμές, τα υδροπλάνα είναι κάτι το οποίο είναι μια δραστηριότητα η οποία τραβάει τους επενδυτές. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι γνώριμο, δηλαδή δεν πάβει να δίνει μια αίσθηση διαφορετική τουριστικού προϊόντος, μια αίσθηση διαφορετική μεταφορικού προϊόντος και παράλληλα να εξτάρει και τη φαντασία του κάθε επιβάτη όταν ταξιδεύει από νησί σε νησί, από παραλία σε παραλία, να βλέπει και να αποτυπώνει από το χαμηλό υψόμετρο που πετάει το υδροπλάνο, να αποτυπώνει τη φυσική ομορφιά της χώρας. Οπότε, σε γενικές γραμμές, έχουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές και στο κομμάτι των υδροπλάνων και στο κομμάτι των υδατοδρομείων. Δηλαδή, δεν φτιάχνουμε μόνο μια αεροπορική εταιρεία η οποία θα μετακινεί τον κόσμο, αλλά φτιάχνουμε και την υποδομή όπου θα επιχειρεί το υδροπλάνο. Και ναι, έχουμε και ντόπιους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να μπουν στον χώρο των υδατοδρομείων, να επενδύσουν ένα ποσοστό στο κομμάτι των υδατοδρομείων, είτε είναι το νησί τους, είτε είναι η περιοχή που πηγαίνουν. Και παράλληλα έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους, ειδικά τώρα που φαίνεται να επιστρέφει στις αγορές και η χώρα μας, αλλά και το κομμάτι του τουρισμού που η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πιο έντονο ενδιαφέρον να εμπλακούν περισσότεροι και επενδυτές, είτε είναι wealth individual, δηλαδή πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματα τους κάπου, και ακόμα και funds τα οποία ενδιαφέρονται να αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα. Πρόσφατα, το φαν το οποίο έχει αγοράσει στην ουσία τα υδροπλάνα στις Μαλδίβες έχει δείξει ενδιαφέρον να έρθει και εδώ στην Ελλάδα για να φέρει τα παράλληλη δραστηριότητα που έχει στις Μαλδίβες και εδώ στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα επενδυτικό περιβάλλον αρκετά καλό, με πολύ καλές προοπτικές και πάρα πολλές δυνατότητες. Οι δυνατότητες που έχει το κομμάτι των υδροπλάνων στην Ελλάδα είναι μοναδικό, πολυνησία. Υπάρχει μεγάλος αριθμός επισκεπτών, κάθε χρόνο αυξάνεται. Υπάρχουν χιλιάδες προορισμοί οι οποίοι μπορεί να συνδυάζεις το υδροπλάνο με την επίσκεψή σου στην Ελλάδα και παράλληλα να δημιουργήσεις ένα δίκτυο συγκοινωνίας με υδροπλάνο και άλλα μεταφορικά μέσα, δηλαδή συνδυασμός μεταφορικών μέσων με το υδροπλάνο και να δημιουργηθεί ένα μοναδικό προϊόν το οποίο να διασυνδέει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τις γείτονες χώρες. Ποιες είναι οι παροχές προς τους επιβάτες από τη στιγμή που κάποιος θα μπει μέσα σε ένα υδατοδρόμιο της Hellenic Seaplanes μέχρι τη στιγμή που θα πετάξει? Γενικότερα το υδατοδρόμιο είναι ένα μίνι αεροδρόμιο. Έχει όλες τις υπηρεσίες και όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα διεθνή υδατοδρόμια. Ο επιβάτης ελέγχεται πρώτα ο ίδιος και μετά οι αποσκευές του με μηχανήματα και εξοπλισμό όπως έχει και ένα αεροδρόμιο. Οπότε μετά τον έλεγχο των επιβατών μπαίνουν στην αίθουσα αναμονής όπου μπορούν να έχουν ένα καφέ, ένα σνακ μέχρι να έρθει το αεροσκάφος και αφού το αεροσκάφος προσεγγίζει στην προβλήτα βγαίνουν εκτός του χώρου αναμονής και επιβιβάζονται στο αεροσκάφος. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, όλες οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες από όλες τις προδιαγραφές που χρειάζεται στην αρχή πολιτικής αεροπορίας και θεωρούμε ότι είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία για τον επιβάτη. Κύριε Χαραλά, που στέλνω, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας μετά από τις πρώτες πτήσεις των υδροπλάνων. Υπάρχει στο μελλοντικό πλάνο της εταιρείας σύνδεση των ελληνικών προορισμών με το εξωτερικό? Σίγουρα το πρώτο μας μέλημα είναι να αναπτύξουμε το ελληνικό δίκτυο, να μπορέσουμε να δώσουμε το προϊόν στους Έλληνες επισκέπτες αλλά και στους ξένους επισκέπτες για την Ελλάδα και αμέσως μετά θα μπούμε στη διαδικασία ανάπτυξης τόσο των γειτόνων χωρών όσο και κάποιες πτήσεις οι οποίες
θα συνδυαστούν με τις αεροπορικές εταιρείες με χώρες από το εξωτερικό. Δηλαδή θα υπάρχει ένα εισιτήριο το οποίο θα μπαίνει στην Γαλλία, στο Παρίσι και θα φτάνει στην Πάτμο, όπου ενώ πριν δεν υπήρχε πρόσβαση αεροπορικής διασύνδεσης, τώρα με μια εναλλαγή αεροσκαφών στο Ελευθέρως Βενιζέλος ή στη Θεσσαλονίκη θα μπορεί να καταλήγει σε κάποιο νησί ή σε κάποιο σημείο της χώρας που δεν υπήρχε διασύνδεση. Ευχόμαστε ο Άγιος Βασίλης να σας φέρει δώρο εισιτήρια με υδροπλάνα.